Αδελφοί, παρακαλώ εμά δια του ονόματο του κύριου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες Και μη οι σχίσματα, είτε δε κατηρτισμένοι εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη. Εδηλώθη γάρμη, περί ημών, αδελφοί μου, υπό τον χλόη ότι έριδε εν ημίνηση. Λέγω δε τούτο ότι έκαστος ημών λέγει. Εγώ μένει μη Παύλου, εγώ δε Απολώ, εγώ δε κυφά, εγώ δε Χριστού. Με μέριστε ο Χριστός. Μη Παύλος εσταυρώθη υπερ ή στο όνομα Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ ότι ουδένα ημών ευάπτιστα, η μη κρίσπον και γάιον, ή να μη τη ότι εις το όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον. Λοιπόν, ουκ είδα ή την άλλον εβάπτισα Ού γάρα λένε με Χριστός βαπτίζειν Αλλά ευαγγελίζεσθε Ούκ εν σοφία λόγου Ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού Ακούσας δε ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, οικολούθησαν αυτό πεζί από τον πόλεο. Και εξελθών ο Ιησούς, είδε πολλήν όχλων, και εσπλαχνίστη επ' αυτής, και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ο ψίας δε προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Έρημος εστίν ο τόπος, και η ώρα ήδη παρήλθεν» απόλυσον τους όχλους, οι να απελθόντες εις τα σκόμας αγοράσουσιν εαυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ού χρειαν έχουν δότε η ημί σφαγήν, η δε λέγουσι αυτό, ού καίχομεν όδε η ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε, φέρετε εμι αυτούς όδε και κελεύσα τους όχλους, ανακληθεί επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλη. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν, και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρη. Οι δε ήσαν άνδρες, ω ή πέντα και σχιλί, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέω η ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβίνε εις το πλοίον, και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Ο ψίας δε μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων είναι γαρ ο άνεμος.